Εσύ τι ωραίο φαΐ θυμάσαι από τις Θιάδες εδώ τις Χιώτισες. Πες ένα ωραίο φαΐ από το δικό σου χωριό, από τα Αρμόνια. Τι καλό φτιάχνουν εκεί. Για το χωριό μου κάνει ωραία φαγητά. Μ' αρέσει ένα φαΐ, όχι παράξενο, ένα μελιτζάνες με κρέας που κάνουνε. Πώς λέγεται, κοκκινιστό. Ένα κοκκινιστό. Καλά, δεν το λέω, δεν ξέρω πώς το λένε το όνομά του. Εγώ έτσι το ξέρω, μελιτζάνες με κρέας. Και μου αρέσει και ένα άλλο, το λέω καλά, νομίζω στο Πυργί το κάνουν αυτό, στο διπλανό, αλλά έχω παντού ξέρει. Τα πλοκάμια. Θα το πω. Χοντρός. Χοντρό. Που λέγεται, που γίνεται ένα με παλίτσες. Βόλους. Και χόντρος είναι ένα άλλο και οι βόλοι μου αρέσουν που έχω δοκιμάσει. Βόλοι στο Πυργί. Αλλά γενικά ό,τι έχω φάει εδώ μου αρέσει πάρα πολύ και θα πω κάτι πάρα πολύ απλό. Τρελαίνομαι και τις πατάτες, τις χιώτικες, τις τηγανιτές και τα αυγά τα τηγανιτά. Είναι το καλύτερό μου. Το τηγανίσω με κάποιο άλλο τρόπο ή η πατάτα η ντόπια είναι ωραία σπορά. Πατάτα η χιώτικη, όπου και αν έχω πάει σαν τη χιώτικη πατάτα δεν έχω φάει. Α, και ένα άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω στο έκαναν, είναι η αθερίνα, καλά το λέω, με το ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι. Το καλύτερο, με ζες για σούμα και για ούζο, καταπληκτικός. Αγγελούλα, πρέπει άλλο να έχεις φάει. Τους βόλους δεν έχω δοκιμάσει. Αν και ήταν μια κυρία χθες το βράδυ στο Πυργί και μας είπε ότι θα έρθει σήμερα, αλλά δεν την βλέπω. Έλα Μαρία εδώ. Η Μαρία είναι η πρόεδρος συλλόγου του Πυργίου, άλλο ένα πολύ όμορφο χωριό, με πολύ ωραίο. Πώς? Ναι, Πυργού Σωματικής, ναι, ναι. Αυτά είναι. Ένα κυβιλίο στο Πυργί της Χίου. Το βιβλίο μας για να μάθεις ήδη και έθιμα της Χίου και του Πυργίου κυρίως. Το διαβάσω με πολύ χαρά μεγάλη, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να μαθαίνω τον κάθε τόπο τι έτρωγαν, πώς δινόντουσαν, πώς έκαναν τις γιορτές τους. Είναι σαν να ταξιδεύω στον χρόνο και θέλω να βλέπω η μία περιοχή με την άλλη τι κοινά έχει, επειδή ταξιδεύω όλη την Ελλάδα και μ' αρέσει. Ο Αυγουστής από πού είναι? Ο Αυγουστής είναι πρόεδρος του συλλόγου Μεστού Σωματικής. Α, μάλιστα. Ο Αυγουστής Πατατουκάκης. Να σας πω, έχετε πολλά επίθετα σε Άκης εδώ. Κάποιος πήγε, ήρθε, ε. Πολλή αφιέρωση, θα σε κάνω. Ναι, ναι, ναι. Εσύ μας είπες, λοιπόν, ναι, η Ρώμας η αγαπημένη είναι πυργούσικη κατά αυτό. Πυργούσικο. Και το άλλο που λέει με την αθερίνα, ναι, εμείς το λέμε γρόνος, με κρεμμυδάκι. Με κρομιδάει. Με κρομιδάει, το είπε με παραδοσιακή προφορά. Θέλω να μου πεις αυτούς τους βόλους λίγο, να μου ξαναθυμίσεις. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Είναι και μονόλογος μαζί με τραγούδι. Έλα πες τα εσύ παιδί μου, τον εγώ θα λέω τη δική σου δουλειά. Θέλω να πάτε να το δείτε όλοι. Είναι πραγματικά υπέροχο. Λέγαμε θέλω, δώσουμε ακόμη δυο αυτιά να αισθάνομαι έτσι και να ακούω αυτή την ομορφιά. Πες τα αγαπημένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Βαρβαρίνη, την Αγγλίνη, την αγαπημένη. Που μας είπε όλα τα καλά λόγια. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Δεν το λέω εγώ για να φροντίσω τα γένια μου, αλλά μου το μετέφεραν όλοι οι τυχεροί, όπως είπανε, που ήταν παρόντες. Ελπίζω να γίνει και άλλη παράσταση. Την προσέφερε η Περιφέρεια Αγωρίου Αιγαίου και ο κύριος Κώστας Μουτζούρης, ο Περιφερειάρχης μας, στο χιώτικο κοινό. Επειδή δεν πρόλαβαν προφανώς όλοι να τη δουν, φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή ίσως. Μόνο θα αξιωθούμε να ξανακάνουμε την παράσταση. Και αν δεν κάνουμε αυτή, μην ανησυχείτε, θα κάνουμε άλλες. Καλά να είμαστε. Λοιπόν, να περνάτε καλά. Αν την κάνετε αυτή όμως, θα παραχάλω. Και βάζω και το χρώμα και τη γεύση και τις βιταμίνες όλες. Καλώστατα κορίτσια, γέλατε εδώ εσείς, γέλατε εδώ. Η γιαγιά τι μαγειρεύει? Μαγειρεύει κανένα ωραίο φαγητό η γιαγιά? Μαγειρεύει σαλάτα. Α, ποια γιαγιά είναι αυτή που μαγειρεύει μόνο σαλάτα για να σηκώσει το χέρι ψηλά? Εσένα τι φαγάκι σου αρέσει, ομορφιά μου? Μακαρόνια. Μπράβο, τα κάνει σκέτα. Η γιαγιά σου βάζει σαλτσούλα. Πιο ωραία μαγειρεύει η μαμά ή η γιαγιά? Η μαμά. Α, εδώ έχουμε τη μαμά που μαγειρεύει καλύτερα. Η γιαγιά πρέπει να κρύφτηκε. Πλάκα κάνουμε, έτσι. Μην παρεξηγιόμαστε. Λοιπόν.
μέλη μας. Η χαρά είναι όλη δική μου. Εμένα ο σκοπός μου είναι να έρθω να μάθω τα ωραία σας και να τα βγάλω προς τα έξω. Να λέω τι ωραία που πέρασα στη Χίο, ρε παιδί μου. Έφαγα τους βόλους τους φανταστικούς. Έφαγα τη σαλάτα με τα ψητά λαχανικά που δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Δοκίμασα τις στεγανίτες του γάμου και της χαράς. Έφαγα την κουκιόφαγα, Να ακούει ο κόσμος ότι η Χίος έχει διαφορετικά πράγματα. Ακούσατε τι είπε η Ρο, ότι η πατάτα της Χίου, αυτό δεν το ξέρουμε εμείς. Είπε η πατάτα της Χίου, κάποιος πρέπει να στο πει για να το μάθεις. Από κάπου πρέπει να τα ακούσεις και όταν βρεις χιώτικη πατάτα στο μανάβι, να πεις μωρέ, είπε η Ρο ότι η πατάτα χιώτικη είναι ωραία, για να τη δοκιμάσω. Πρέπει να τα ακούσεις όμως από κάπου. Λίγο ένας, λίγο άλλος, θα τους φέρουμε όλους μια βόρτα στοιχείων να δοκιμάσουν τη γεύση και τη φιλοξενία σας. Εγώ αυτό νομίζω θα κάνουμε. Πάμε εδώ τώρα, έχουμε ανάψει το μάτι γιατί η ζύμη της Δέσποινας είναι έτοιμη. Ανέβηκε ωραία, κοίτα εδώ, τρέμει, τρέμει το ζυμαράκι της. Κοιτάξτε το τι ωραίο σαχλί, φανταστικό. Βάζουμε λίγο λαδάκι.
Πρωί, βράδυ, μέρα, νύχτα, ό,τι ώρα τον πάρουμε τηλέφωνο, πρόβλημα, Παντελή, τρέχει ο Παντελής. Το Βασίλη, τον Αντρέα από την περιφέρεια είναι άνθρωποι που δεν δουλεύουν 8 ώρο. Αυτές τις μέρες που γίνονται όλα τα δρόμενα δουλεύουν και 18 ώρες την ημέρα και είναι πάντα εκεί για να μην λείψει τίποτα από όλους τους φιλοξενούμενους που έρχονται για να προβάλλουν την περιφέρεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Εύχομαι καλή αντάμωση, καλό από καλό καιρό και καλά καζανιάσματα. Να κάνουμε ένα ωραίο καζάνιασμα εδώ. Να τα πούμε ξανά το χειμώνα. Ναι, να περάσετε όλοι, να κεραστείτε, δώστε μου ένα λεπτό. Πρέπει να βγάλω μερικές φωτογραφίες πρωτού. Εγώ Μάρθα. Ακούσατε τώρα τι είπε η Μάρθα για το χωριό σας. Είναι πολύ ωραίο πράγμα αυτό. Ένας ξένος άνθρωπος. Κάτσε να αφήσω κάπου τα μπουκιά. Πρέπει να τα αφήσω. Να χάσετε τσέτα, ρε παιδιά. Δεν έχει πουθενά. Ευχαριστώ πολύ, Μάρθα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν να γίνετε ποσέ. Ακούτε εσείς που πάτε για μπραντς τα Σαββατοκύριακα. Ακούστε εδώ μια συνταγή που έδωσε για ποσέ αυγά χιώτικα φανταστικά. Θέλεις τώρα, τυρόσουπα, αυγόσουπα, αυγόσουπα. Σε ποια περιοχή την κάνει, την κάνετε? Στο Πυργή. Άκου τώρα. Με εκείνο το ντοματάκι με τις ρέστες, ε. Ωραίο, πολύ ωραίο. Για πάμε τώρα εδώ να δοκιμάσετε κι εσείς, να δοκιμάσετε κι εσείς αυτά τα ωραία που φτιάξαμε. Εδώ ο φίλος μου, ο Σαράντος, Σαράντο, για πες μου, είσαι έτοιμος εσύ, ε.